Είμαστε και πάλι κοντά σας, εμείς εδώ έτσι συνεχίζουμε. Έχουμε πάρα πολύ ωραία θέματα και για το τελευταίο μέρος αυτής της εκπομπής, Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου, εδώ κοντά μας. Παίζεις με τα αυτοκινητάκια σου. Ναι. Μπράβο, είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις. Έχω και ένα αυτοκίνητο, πάμε μια βόλτα. Ναι. Και εγώ έχω μια βέσκα. Ναι. Και εγώ ένα ποδήλατο. Ναι, σωστά. Αφήστε μου να παίξω. Ναι, αφήστε και εσύ να παίξεις. Και εγώ, γιατί εγώ τι είμαι, κανονικά εγώ πρέπει να παίξω. Εσύ να πάρεις τις κούκλες σου. Λοιπόν, τι κάνετε? Τι κάνεις, Κωνσταντίνα μου? Είμαι πολύ καλά, εσείς? Και εμείς είμαστε πάρα πολύ καλά. Τις ομορφιές σου. Πούντες. Δεν τις έχεις αφήσει, αλλά εμείς τις είδαμε έξω στον καράζ. Εκεί κάτω, μπράβο. Τι κάνετε? Καλά, εσύ? Καλά. Άντε ξανά, τι έχεις ετοιμάσει για σήμερα? Λοιπόν, έχω ετοιμάσει μία εξομολόγηση ενός Ελληνοαμερικάνου που λέει τα 7 ψέματα. Τα 7 ψέματα μιας πανφτωχής μάνα. Όταν κάτσε ένα λεπτό, ο Ελληνοαμερικάνος είχε σχέση με αυτή τη μάνα? Ήταν μάνα του, δηλαδή. Ναι, η μάνα του. Λέγονται σχέση, εννοεί γενικότερη σχέση. Είχαν κάποια. 7 ψέματα μιας πανφτωχής μάνας. Προς το παιδί της. Το καταλάβαμε, αλλά αυτός που τα έμαθε. Είναι ο γιος εξομολογείται και καλά τι έκανε η μάνα, τι ψέματα είπε η μάνα, αυτά τα 7 ψέματα που λέει και καλά σε όλη της τη ζωή, για να είναι αυτός καλύτερα. Α, το κατάλαβα. Το καταλάβατε. Τώρα, εμπέδωσα. Πάμε, λοιπόν. Πάμε, λοιπόν. Η ιστορία λέει ξεκίνησε όταν ήμουν παιδί. Η οικογένειά μου ήταν πολύ φτωχή και τότε δεν είχαμε αρκετό φαγητό. Η μητέρα μου πάντα μου έδινε το δικό της πιάτο και μου έλεγε φάει το ρύζι, γιέ μου, και εγώ δεν πεινάω. Αυτό ήταν το πρώτο της ψέμα που λέει κάθε μητέρα όταν δεν έχουν αρκετό φαγητό. Καθώς μεγάλωνα, η μητέρα μου περνούσε τον ελεύθερο της χρόνο σε ένα ποτάμι ψαρεύοντας. Έτσι, από τα ψάρια που έπιανε, θα μπορούσε να μου πρόσφερε ένα καλύτερο φαγητό για την ανάπτυξή μου. Έτσι μου έλεγε. Καθώς έτρωγα, καθόταν δίπλα μου και έτρωγε κι αυτή, ό,τι κρέας έμενε στα κόκαλα. Όταν της πρόσφερα από το φαγητό μου, έλεγε. Της έλεγα, φάε το φαγητό. Φάε! Της έλεγα. Φάε, μητέρα, και από το δικό μου φαγητό. Και μου έλεγε, φάε το φαγητό σου, γιέ μου, δεν μου αρέσουν εμένα τα ψάρια. Αυτό ήταν το δεύτερο ψέμα, αφού καταλαβαίνετε. Αργότερα, για να σπουδάσω, βρήκε μια δεύτερη δουλειά. Ανακύκλωνε παλιά κουτιά από χαρτόνι και αυτό της έδινε κάποια επιπλέον χρήματα για να καλύψουμε τις ανάγκες μας, αφού βλέπετε ότι ο πατέρας μου δεν υπάρχει πουθενά. Ένα χειμωνιάτικο πρωί ξύπνησα. Αυτό σε τι ηλικία περίπου μπορούμε να το... Μεγάλος ήταν. Ήταν κάτω από το... Από την εξομολόγηση έγραφε 36 χρονών. Καλά, δεν θα το έγραφε είναι... στο 36 του. Αυτό σε μια έτσι μεγαλύτερη, μικρότερη ηλικία θα τα είχε διαπιστώσει τα ψέματα αυτά. Απλά στα 36 του μάλλον έγραφε... εξομολογήθηκε. Ναι, το εξομολογήθηκε. Ναι. Κάπου στα 17-18. Ένα χειμωνιάτικο λέει πρωί ξύπνησα και τη βρήκα με ένα μικρό κερί να κάθεται στη ραπτομηχανή. Τη είπα να έρθει για ύπνο, αλλά μου απάντησε ότι δεν ήταν κουρασμένη. Αυτό ήταν το τρίτο τη ψέμα. Μετά το θάνατο του πατέρα μου, αφού δεν πρόσφερε τίποτα κι αυτός, η μητέρα έπρεπε να βρει τρόπο να καλύψει τις ανάγκες μας. Η κατάσταση της οικογένειάς μας χειροτέρευε και δυστυχώς όλα τα βάρη περνούσαν πλέον από πάνω της. Κάποιοι γείτονες μετά από καιρό της έλεγαν να παντρευτεί και να φτιάξει τη ζωή της από την αρχή. Αυτή όμως της έλεγε με βαριά καρδιά: δεν είμαι εγώ για τέτοια. Είμαι μεγάλη γυναίκα με παιδί και δεν χρειάζομαι την αγάπη κανενός, ούτε έχω κάποιον ανάγκη. Αυτό ήταν το τέταρτο ψέμα της. Αφού τελείωσα τις σπουδές μου και βρήκα δουλειά. Ήταν ώρα της μητέρας μου να ξεκουραστεί, αλλά δεν ήθελε. Πήγαινε κάθε μέρα στη λαϊκή αγορά και πουλούσε κάποια λαχανικά για να καλύπτει τις ανάγκες της, μιας και είχε μείνει μόνη της. Εγώ δούλευα αρκετά μακριά και κάθε μήνα που έπαιρνα το μισθό μου, της ετοίμαζα ένα δέμα τρόφιμα και διάφορα καλούδια που της άρεσαν και σε ένα φάκελο της έβαζα λεφτά και της τα έστελνα. Με την πρώτη ευκαιρία μου έστελνε το φάκελο πίσω, ενώ κρατούσε όλα τα άλλα. Και μου έγραφε, αγόρι μου, δεν χρειάζομαι χρήματα, δόξα τω Θεώ, έχω αρκετά για να ζήσω. Κράτησε τα εσύ που είσαι νέος και έχεις ανάγκες. Αυτό ήταν το πέμπτο της ψέμα, γιατί είχε πάρα πολύ ανάγκη. Μετά από 3 χρόνια δουλειά και μεταπτυχιακών σπουδών, μια μεγάλη εταιρεία εμφανίστηκε στο δρόμο μου, η οποία με προσέλαβε με πολύ καλό μισθό και μου χρηματοδότησε το διδακτορικό μου, που πάντα ονειρευόμουν. Τότε είπα στη μητέρα μου ότι η τύχη μας χαμογέλασε. Τη ζήτησα να έρθει μαζί μου να σταματήσει να δουλεύει και επιτέλους να απολαύσει τη ζωή της. Εκείνη όμως μου είπε, άσε γιέ μου εμένα, στον τόπο μου, είμαι καλά, μια χαρά. Κοίτα να κάνεις τη ζωή σου καλύτερη και μην κοιτάς εμένα. Αυτό ήταν το έκτο ψέμα που μου είπε. Στα γεράματά της απέκτησε καρκίνο στο στομάχι. Σε μένα όμως δεν είπε τίποτα. Πάντα πέφευγε να με στεναχωρεί. Μια μέρα όμως αποφάσισα να πάω στο σπίτι να τη δω χωρίς να την προειδοποιήσω. Όταν μπήκα όμως, κατάλαβα ότι κάτι δεν πήγαινε καλά. Γερασμένη και ταλαιπωρημένη πλέον, καθόταν στο κρεβάτι, προσπαθούσε να γελάσει, αλλά φαινόταν ότι έκανε υπερπροσπάθεια.
Καθώς με κοιτούσε, με έπιασαν τα κλάματα. Δεν άντεξα. Τότε γύρισε και μου είπε: «Γεια μου, μην κλαις, μη στεναχωριέσαι, εγώ μια χαρά είμαι». Έτσι πάρα πολύ ωραία και μετά από μια έτσι πολύ συμπαγή σήμερα εκπομπή με πολύ ωραία θέματα και πολύ ωραίες απόψεις. Εμείς φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ Κωνσταντίνα Παπαϊωάννου ή αλλιώς Κωνσταντίνα Παπά. Καινούριο. Όχι, παιδί μου, για το, για το τέτοιο, για το αυτό το είπα, για το Instagram. Α, δεν με λένε έτσι. Πώς σε λένε, Ζουμπουλουμπινιάκι, που το βρήκαμε Κωνσταντίνα Παπά. Άλλο το Κωνσταντίνα Παπά. Λοιπόν, είναι εκεί. Λοιπόν, εμείς φτάσαμε στο τέλος και για σήμερα. Αύριο θα είμαστε και πάλι κοντά σας με πολύ ωραία θέματα και πάρα πολύ ωραίους συνεργάτες αλλά και στήλες. Εσείς να ξέρετε ότι από εδώ και πέρα μπορείτε μέχρι αύριο την ίδια ώρα να κάνετε ό,τι θέλετε. Όμως αύριο την ίδια ώρα δεν έχετε καμία επιλογή, πρέπει να είστε εδώ. Γκέγκε! Γκέγκε! Όλοι μαζί με μία φωνή. Γκέγκε!